Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαστε με τον ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ξεναγό, με τον Εντέρ, στο δεύτερο επεισόδιο του Ταρλάβαση. Είμαστε στην πλευρά της εκκλησίας, κοντά στην εκκλησία, Κωνσταντίνο και Ελένης, και θα βούμε και μέσα, θα δούμε και την κουκλίστικη εκκλησία και έτσι θα απολαύσουμε και την περιοχή. Στη συνέχεια θα πάμε και στον Αϊναλίτσες Με. Δείτε την αρμονία, δείτε την εκκλησία και από αυτή την πλευρά, όπως και βλέπετε. Έχει και κολλητά και μια βρύση Οθωμανικής εποχής και η εκκλησία είναι κτίσιος 1881, είναι αρκετή μεγάλη, αλλά έχει κτιστεί μετά από την Αγία Τριάδα. Είναι εκκλησία της κοινότητας Σταυροδρομίου και κτίστηκε 1881. Πάμε να συνεχίσουμε μέσα την ομιλία μας. Τώρα μπήκαμε και στην εκκλησία Κωνσταντίνο και Ελένης, η οποία η εκκλησία έχει κτιστεί 1881. Εδώ θα μας φιλοξενήσει η κυρία Αγγελική. Να πούμε και όμως μερικά πράγματα. Βεβαίως. Λοιπόν, το Ταρλάβαση, περιοχή του Ταρλάβαση εδώ, ήταν μια, είχε πιο λαϊκό κόσμο και εργατικό κόσμο. Ωστόσο, οι άνθρωποι ήθελαν, δεν ήταν όπως το πέρα πάνω που είδατε προημερών από τον Εντέρ και ήταν ο καλός ο κόσμος, οι ακριβές συνοικίες, οι άρχοντες, το πούμε έτσι. Ήταν πιο λαϊκός κόσμος εδώ. Ωστόσο, όλη του την αγάπη για την, και την ανάγκη, την αγάπη του για το γένος και για την πόλη και για την εκκλησία, ήθελε να τη δείξει μέσα από την εκκλησία του. Θα δούμε λοιπόν την εκκλησία του Ταρλάβαση, τον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη, που είναι μία από τις πιο ωραίες εκκλησίες της πόλης, πολύ μεγαλοπρεπής, πολύ εντυπωσιακή, η οποία σαφώς και ανταγωνίζεται εντός ή εκτός εισαγωγικών την Αγία Τριάδα, που ήταν η πρώτη εκκλησία του πέρα. Αυτή ήταν μία παρόμοια εκκλησία με την Αγία Τριάδα, αλλά και σε μία πολύ πιο λαϊκή περιοχή. Πριν πούμε όμως μέσα και δούμε και την εκκλησία και, το σχολείο πίσω και πώς έχει γίνει τώρα, θα πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Αγγελική, η οποία είναι η ψυχή εδώ του, της εκκλησίας και της περιοχής, και θα μας πει αυτή κάποια πράγματα για το πώς είναι να ζεις ως Έλληνας, ως Ρωμιός στο Ταρλάβαση. Χαίρετε, κύριε Αγγελική, τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστώ εσείς, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας λίγο εδώ πόσα χρόνια είσαστε, πώς... Γέννημα μεγάλο μας. Λίγο δυνατά για να ακούγεται καλύτερα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ σχολείο πήγα, πέρασα τα ωραία μου τα χρόνια και πάλι εδώ συνεχίζω να είμαι. Να είστε καλά. Πήγατε σχολείο εδώ? Εδώ, μάλιστα. Θα το δούμε λίγο μετά, από βεβαίως, πίσω, ναι. Βεβαίως, θα το δούμε. Για πείτε μου τι είναι το σχολείο τώρα, πριν το δούμε. Τώρα έγινε ωραίος ένας ξενώνας, φιλοξενούμε εδώ μαθητές, δασκάλους, και είναι περιποιημένο. Μπράβο. Είχαμε δει πώς ήταν και πριν. Ήτανε πολύ χάλια, βεβαίως ήτανε χάλια. Μετά την καινούρια μας επιτροπή, τον κύριο Παπαλιάρη. Τον ευχαριστούμε. Πολύ ωραίο. Έτσι, έχουν γίνει θαύματα από την Επιτροπή του Πέρατους, του Σταυροδρομίου. Μάλιστα. Ο κ. Παπαλιάς και οι συνεργάτες του έχουν κάνει πολλά πράγματα. Πολλά. Και ακόμα συνεχίζουν. Και ακόμα, μπράβο, έτσι ακριβώς. Βέβαια, θα σας πω και άλλο μυστικό, το οποίο λίγοι μπορούν να το απολαύσουν. Η κυρία Αγγελική κάνει τον πιο καλό τουρκικό καφέ της Κωνσταντινούπολης. Αλλά επειδή δεν έχει καφενείο, αλλά σπίτι, το πιούν μόνο οι φίλοι. Εμείς λοιπόν θα μπούμε μέσα και θα πιούμε ένα καφέ μαζί της και ελπίζω κάποια στιγμή να γίνετε και εσείς φίλοι μαζί της για να σας κεράσει καφέ. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα σας φτιάξω τον καφέ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έτσι θα πάμε και στο σχολείο μετά από το σκέτο όμορφο καφέ. Πάμε. Πάμε τώρα. Σε όλα τα σχολεία, όλες οι εκκλησίες στην πόλη είχαν και το σχολείο τους από πίσω. Πάμε λοιπόν πριν δούμε την εκκλησία μέσα, να δούμε και πώς είναι το σχολείο και πώς είναι τώρα. Μην ξεχάσουμε και ότι η Αγία Τριάδα κτίσιος 1880 και αυτή η εκκλησία εδώ, η εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, έχει κτιστεί μετά από ένα χρόνο, δηλαδή 1881.
Και βλέπουμε και στην εξωτερική πλευρά του σχολείου λίγο να πάμε. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, κύριε Αγγελική, τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Το σχολείο, ήταν το σχολείο μας αυτό, τώρα είναι ξενώνας, μένουν, όπως είπαμε, μαθητές και δάσκαλοι. Στην κάτω ήταν, είχε και νηπιαγωγείο εδώ, πώς ήταν. Το νηπιαγωγείο ήταν από εδώ, εδώ ήταν το μαγειριό, φτιάχναμε φαΐ, συσίτιο ήταν μάλλον, τρώγαμε στο συσίτιο. Εδώ ήταν το θέατρο που κάναμε συγκεντρώσεις, επάνω ήταν οι τάξεις. Μάλιστα. Δεν μου λέτε να σας ρωτήσω, θα μπούμε και μέσα λίγο για να το δούμε, δηλαδή να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τώρα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική προσφορά της κοινότητας αυτής, ότι γίνανε αυτές οι εστίες εδώ και πολλοί άνθρωποι που έρχονται από Ελλάδα για μικρό διάστημα και όχι μόνο, εξυπηρετούνται και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Αγγελική εδώ πέρα έχει την όλη εποπτεία. Πείτε μου, εδώ η περιοχή, το είπαμε και πιο μπροστά, όπως μιλήσαμε, έχει, γενικά είναι δύσκολη περιοχή. Ναι, ήταν πολύ δύσκολη. Τώρα είναι κάπως καλύτερα. Είναι κάπως πιο καλά κάπως τώρα. Πιο καλά. Πάντως, να μην έχετε μόνος του κανείς, χωρίς κάποιον που ξέρει από κοντά. Ναι. Έτσι. Ναι. Πιο καλά θα είναι. Ναι. Γι' αυτό και εσείς, αν θέλετε να έρθετε εδώ, θα έρθετε μόνο με τον Εντέρ μαζί. Και όταν ο Εντέρ κρίνει ότι θα πρέπει να γίνει. Εντέ, πάμε να δούμε λίγο και μέσα πώς έχει μια ματιά, πώς έχει διαμορφωθεί. Βεβαίως, να δούμε και την εκκλησία, το εσωτερικό. Όχι, πριν από την εκκλησία, να δούμε λίγο. Βεβαίως, συγγνώμη. Πρώτα να πάμε στις. Και τις εστίες τώρα λίγο μέσα. Έτσι, εντάξει, έτσι. Πάμε να δούμε και τις εστίες. Η κυρία Αγγελική μας φιλοξενεί εδώ στην Ξενώνα, που θα πάμε να δούμε και ένα ντομάτιο σε λίγο. Ας ανεβούμε, να δούμε και το εσωτερικό χώρο. Και να έχετε και μια ιδέα. Και τα ντομάτια έχουν ονομασίες Γεντίκουλε, Εφταπυργίου, Ζάπιο, είναι και Βόσπορος. Το επόμενο, Ζωγράφιο. Σταυροδρόμι, Χαλκιδόνα, Πέρα, και Φανάρι. Ξέχασε και τη μεγάλη σχολή που ήταν στην αρχή, δεν φαινότανε. Εδώ ήταν προφανώς οι τάξεις κάποτε, έχει διαμορφωθεί τελείως ο χώρος. Έχει τα ντομάτια, κάποια έχουν δικές τους τουαλέτες, κάποια έχουν κοινόχρηστες. Υπάρχει μια κουζίνα επίσης σκηνή. Πάμε να δούμε και ένα ντομάτιο τώρα μέσα από σήμερα. Έγινε, εντάξει, να δούμε, βεβαίως. Υπερπαραγωγή δεν είχε κανένα τώρα, υπερπαραγωγή. Είμαστε και στο Ισόγειο, τα ντομάτια εδώ πάλι έχουν ονομασίες περιοχές της Κωνσταντινούπολης. Όπως και βλέπετε, είναι και το ντομάτιο Νιχώρη. Στη συνέχεια εκεί η κυρία Αγγελική και ο Γιάννης θα μας δείξει και ένα ντομάτιο που πολύ. Είδαμε και πάθαμε να βρούμε ένα ντομάτιο, διότι είναι όλα γεμάτα, έχουν κόσμο. Είναι τώρα εδώ έφυγε ένας φίλος μάλιστα πρόσφατα και είναι υπό το δωμάτιό του να ξαναφτιαχτεί για να έρθει κάποιος καινούριος. Δείτε τι ωραίο και μεγάλο που είναι. Έχει μέσα μια κουζινίτσα, ένα μπάνιο. Εντάξει, σε πολύ καλή. Σε πολύ. Και φανταστείτε ότι τώρα μπήκαμε τελείως απροειδοποιητά εδώ μέσα, έτσι. Ευάερα, ευήλια και πάρα πολύ χρήσιμα. Και είμαστε στο ντομάτιο Γαλατάς. Έτσι. Όταν έρθετε λοιπόν στην πόλη. Μεγάλο ρεύμα, είναι το χωριό μου. Μπορείτε να φιλοξενηθείτε με ένα μικρό αντίτιμο εδώ πέρα. Θεραπεία. Είναι τα χωριά.
της πόλης που λέει και το τραγούδι. Και θα πάμε και τώρα να μπούμε και στην εκκλησία. Άντε να ανάψουμε και ένα κεράκι. Ένα κεράκι πρέπει να ανάψουμε. Αφού ήρθαμε μέχρι εδώ, στην εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, έρχοντας στο Θεσσαλονίκης, θα πάμε κεράκι. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Να έχουμε ευτυχία. Και να έχουμε ειρήνη. Ωραία. Ας πούμε να ανάψω και εγώ ένα κεράκι τώρα και μετά να μπούμε μέσα για να δούμε την εκκλησία. Μετά που ανάψαμε και το κεράκι μας, τώρα πάμε μέσα στο ναό. Μπαίνουμε από την δεξί πλευρά. Που είναι μια κουκλιστική εκκλησία. Εδώ η εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης. Πάμε μέσα. Εδώ στο κεντρικό τρούλο είναι και ο Παντοκράτορας. Και όπως και βλέπετε έχει μαρμάρινο τέμπλο. Αριστερά είναι και η εικόνα της εκκλησίας Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Παναγία και δεξί πλευρά έχει τον Ιησού Χριστό και έχει τον Άγιο Ιωάννη πρόδρομο. Ας πάμε από το αριστερό παρακλήσι βλέποντας και εικόνες. Και βλέπουμε και πολύ όμορφες εικόνες, όπως και το είπαμε, είναι μια κουκλιστική εκκλησία. Εντυπωσιακή δεν είναι. Πάρα πολύ. Ο πλούτος της είναι, δεν έχει σχεδόν να ζηλέψει τίποτα από την Αγία Τριάδα που χτίστηκε περίπου μαζί. Είπαμε, ήταν οι άνθρωποι εργατικοί, οι απλοί άνθρωποι εδώ σε αυτή την περιοχή, οι οποίοι ήθελαν να δείξουν ότι δεν υστερούν σε τίποτα στην αγάπη τους προς το Θεό και προς την Εκκλησία. Και έχουν πληρώσει όλα αυτά που βλέπετε εδώ μέσα, κόστησαν πάρα πολλά χρήματα κάποτε, δεν ήταν τζάμπα. Και ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι απλοί, οι οποίοι φρόντισαν οι κάτοικοι της περιοχής να μέσα από τις επιτροπές τους να τα, και από φιλανθρωπίες να τα μαζέψουν από εράνους. Κυρίως ήταν τα διάφορα εσνάφια, δηλαδή οι συντεχνίες, οι ομάδες εργαζομένων, οι οποίες πρόσφεραν τα χρήματα για να γίνουν τα εικονοστάσια, εικόνες, το χτίσμα. Να, για παράδειγμα, δείτε σε αυτά τα εικονοστάσια, η αγαθό έργος αδελφότης, ταξιαρχώνει ένωση, αδελφότης Αγίου Ιωάννου το Λέωνος η Ελπής δίπλα. Μάλιστα. Ας ρίξουμε μια ματιά και στα... Πάμε εδώ και από πάνω. Δείξτε αυτή την εικόνα και μετά... Και μετά να ανεβούμε και πάνω, να δείξουμε και από εκεί, από πάνω από το γυναικονίτη, την εκκλησία, αυτή την όμορφη κουκλιστική εκκλησία. Ανεβήκαμε και σκάλες και συνεχίζουν από, και από εδώ οι σκάλες για το καμπανάριο. Εμείς από εδώ θα συνεχίσουμε να πάμε να δούμε και πανορομικά και την εκκλησία. Καλώς το βλέπω. Ανέβηκες χωρίς να λαχανιάσεις. Πρέπει να είναι πολλές οι σκάλες.
Λοιπόν, η Εκκλησία είναι, σε, όπως βλέπετε, σε αρίστη κατάσταση και μπορεί να μην υπάρχουν πια Ρωμιοί στο Ταρλάβαση, παραελάχιστοι. Υπάρχει όμως η αιστεία του σχολείου, όπως είδαμε πίσω, υπάρχει η κυρία Αγγελική και υπάρχει και η Εκκλησία έτοιμη για να υποδεχθεί όποιο επισκέπτη θα έρθει εδώ πέρα. Κάθε Τετάρτη υπάρχει λειτουργία, μπορείτε να έρθετε να την παρακολουθήσετε. Όταν έρθετε στην πόλη, θα συνοηθείτε με τον Εντέρ και θα σας φέρει εδώ. Εδώ οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο πολλά συγχαρητήρια στην Επιτροπή της Κοινότητας για όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει και ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Παπαγιάρη, που μας έδωσε την άδεια για να κάνουμε αυτά τα γυρίσματα. Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά και από το δεξί, από τη δεξί πλευρά. Για να ρίξουμε μια ματιά. Πολύ καλή δουλειά έχουν βγάλει εδώ, καλέμι που λέμε, η δουλειά που κάνανε εδώ σε αυτό το μέρος. Από εδώ φαίνεται καλύτερα, γιατί είμαστε πιο κοντά και στην εργασία, διότι και από κοντά πάρα πολύ καλά είναι η δουλειά. Επίσης και ο άμπονας από εδώ. Και είναι μια ευκαιρία βέβαια, από εδώ μπορώ να σας δείξω και την εικόνα, την οπογραφία. Που είναι η Πλατιτέρα Παναγία. Και το τέμπλο που έχει την εικόνα Μυστικό Δείπνο. Και θα συνεχίσουμε να πάμε και το Αιναλίτσι. Που βγήκαμε από την εκκλησία, το επόμενο βήμα, φτάνουμε στο Σταυροδρόμιο, αλλά φτάνοντας θυμόμαστε και αναμνήσεις από μια ταβερνούλα που λέγεται Ασύρ. Ασύρ σημαίνει αιώνα. Αιώνα είναι πάρα πολύ σημαντική ταβέρνα για εδώ, για την περιοχή. Είναι κλειστή αυτή τη στιγμή. Γιάννη μου, έχεις να μας πεις κάτι για... Ναι, βέβαια, εδώ ήταν γενικά η περιοχή, είχε, όπου υπήρχαν έλυσεις, υπήρχε γλέντι, υπήρχε και μουσική, υπήρχαν και κουτούκια. Ένα από τα τελευταία, το τελευταίο που έχει μείνει, είναι αυτό το Ασύρ, αλλιώς Ιψάθο, όπως είναι γνωστό μεταξύ του. Είναι υπόγειο, μην φανταστείτε, είναι μια ταβέρνα σαν κατάσταση που βλέπεις στην πλάκα, τις παλιές, με βαρέλια μέσα, η οποία είναι, λειτουργεί ακόμα. Πρέπει να ξέρεις για να την ψάξεις. Είναι ακριβώς δίπλα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και λίγο πριν βγούμε στη λεωφόρο Ταρλάμπαση. Κάποιες φορές μπορεί να τύχει να δείτε εδώ και ανθρώπους να παίζουν μουσική, να παίζουν ελληνικά. Είναι όμορφα. Είναι ένα κρυφό tip, μια κρυφή συμβουλή για την Κωνσταντινούπολη. Θα έρθετε όμως μόνο με τον Εντέρο εδώ. Μαθαίνουμε και τα μυστικά μέσω από το βίντεο. Οπότε να συνεχίσουμε για το Αιναλίτσες με. Που θα βγούμε από εδώ, πια από τα φανάρια, δεξιά θα στρίψουμε από το κεντρικό λεωφόρο. Βγαίνουμε πάλι στη λεωφόρο Ταρλάμπαση, βγαίνουμε. Βγαίνουμε λεωφόρο Ταρλάμπαση. Αλλά χαμηλά πια, έχουμε πια έχουμε, όρια μπράβο. Της ηλικίας, ναι. Και κοντεύουμε να τελειώσουμε και αυτό το βιντεάκι, με πολλές αναμνήσεις. Είμαστε και σε ένα άλλο σημείο του Ταρλάμπαση, βασικά είμαστε στα όρια. Εδώ η περιοχή λέγεται πια Ομέρ Χαγιάμ. Ομέρ Χαγιάμ, και όπως και βλέπετε, πολλοί κάνει μπαμ και η ελληνική αρχιτεκτονική στα σπίτια. Ήτανε καθαρά 100% ελληνική γειτονιά, όπως και θα είναι και ένα άλλο θέμα για ένα άλλο βιντεάκι. Θα το κάνουμε και θα προχωρήσουμε προς τον Ντολάπτερε και θα καταλήξουμε στην Ευαγγελίστρια σε ένα άλλο βίντεο. Αλλά τώρα έχουμε να πούμε και να ρωτήσω και τον Γιάννη μήπως θέλει να συμπληρώσει κάτι. Ναι, να πούμε ότι αυτό που είπες Εντέρο ότι είναι ελληνική γειτονιά, φαίνεται, ξέρετε, τα ελληνικά σπίτια τα ξεχωρίζουμε από τις τζούμπες. Η τζούμπα είναι αυτό το σαν κλειστό μπαλκόνι το οποίο βλέπετε μπροστά, σε αυτό το ροζ σπίτι, το ροζ βέβαια βάφτηκε μετά, βλέπετε ότι έχει
Προχθέ και μπροστά και τα άλλα. Δίπλα ήταν σαν κλειστά μπαλκόνια που μπορούσε να δει. Όπου βλέπετε αυτά, τα σπίτια είναι ελληνικά. Μάλιστα το ροζ ειδικά έχει και ένα αέτομα από πάνω, το οποίο είναι φυσικά χαρακτηριστικό ελληνικό. Είναι, συγγνώμη, ήθελα να πω και εγώ κάτι, γιατί εγώ ξέρω ότι αυτά τα μπαλκονάκια βοηθούσαν και να έρθουν σε επαφή με το σοκάκι. Οι κυρίες που μιλούσαν και συζητούσαν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, γι' αυτό και ήταν σαν ερχόσουνα και πιο... Ακριβώς, επειδή στην Οθωμανική εποχή υπήρχε μια κουλτούρα κλειστή, οι άνθρωποι δεν έπρεπε να φαίνονται. Εντάξει, οι χριστιανές δεν φορούσαν μαντήλα, αλλά πάλι δεν έπρεπε να φαίνονται. Η κουλτούρα πάλι των χριστιανών και ειδικά των Ρωμιών είναι το να μιλήσω, να επικοινωνήσω, το ξέρουμε αυτό. Αυτά όντως βοηθούσαν, βλέπετε πόσο κοντά είναι το ένα με το άλλο. Άρα βγαίνοντας μπροστά, είσαι μέσα στο σπίτι σου, γύρω στο παράθυρο μπροστά, είσαι μέσα στο σπίτι σου και συγχρόνως μιλάς με τη γειτόνισσα, ανταλλάσσεις, βλέπεις τι γίνεται στον δρόμο και στο σοκάκι, γιατί μας ενδιαφέρει η κοινωνική ενημέρωση, ποιος πέρασε, με ποιον είναι. Είναι και αυτή η πλευρά, ναι. Πάμε παρακάτω, ναι, να δούμε και το Αϊναλίτσες με. Βλέπουμε και λεωφόρο Ταρλάμπαση και σιγά σιγά φτάνουμε και στο τελευταίο κομμάτι του βίντεο μας. Φτάσαμε με το περίπατο, φτάσαμε και στο Αϊναλίτσες με. Γιάννη μου, έχουμε να πούμε για το Αϊναλίτσες με. Έχουμε. Είναι το Αϊναλίτσες με, είναι η ονομασία της περιοχής. Ξέρετε, εδώ στην Κωνσταντινούπολη, κάθε 100 μέτρα αλλάζει όνομα η περιοχή. Πριν είμαστε στο Μέρ Χαγιάμ, το είμαστε Αϊναλίτσες με. Είναι παντού και διαφορετικό. Αυτό είναι ένδειξη του ότι ζούσαν άνθρωποι συνεχώς και για κάθε γειτονιά και το δικό της όνομα. Στο Πέρα επίσης, επειδή είχε πολλούς Ρωμιούς, είχε πολλά δημοτικά σχολεία. Ένα είδαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο πριν από λίγο. Ένα άλλο δημοτικό σχολείο, που ανήκει επίσης στην κοινότητα Σταυροδρομίου, αλλά φυσικά πλέον δεν λειτουργεί, είναι αυτό εδώ το Αϊναλίτσες με, το οποίο θα δείτε τώρα. Είναι ένα ωραίο κτίριο με ορθομαρμάρωση μπροστά. Ήταν δημοτικό σχολείο. Έχει πρόσφατα και αυτό ανακαινιστεί και χρησιμεύει ως χώρος φιλοξενίας, γραφείων και σύντομης ενοικίασης. Μία επίσης εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από την κοινότητα Σταυροδρομίου, προκειμένου την κληρονομιά που βρήκαμε από τους προγόνους μας εδώ στην πόλη να μπορέσουμε να την δώσουμε και στα παιδιά μας σε καλή κατάσταση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω παίρνεται μία ιδέα για το τι καλή δουλειά έχει γίνει, μόνο βλέποντας την πρόσωψη. Και κτίσιος ότι είναι και η ημερομηνία επάνω στο κτίριο είναι 1873. Και σας ευχαριστώ που μας είσατε. Σας χαιρετούμε. Μην ξεχάσετε να γίνετε μέλη μας, να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας, αν σας άρεσε και το δεύτερο βιντεάκι. Θα τα πούμε πάλι με το καλό. Ευχαριστώ εντέρ, να είστε καλά όλοι.